Ματάκι μας. Ο ραπ έφυγε ευτυχώς, δεν έχει ανάλυση. Λοιπόν, ποιος είναι ο Γρουσούζης σήμερα? Α, εδώ είναι. Ποιος είναι ο Γρουσούζης? Έλα, ο γιατρός. Καλησπέρα ξανά, παιδιά. Το λύσαμε το θέμα. Ορμάτε στο γιατρό. Το λύσαμε το θέμα. Εντάξει, με ένα τεταρτάκι καθυστέρηση. Τι έγινε? Το πάμε, ακαδημαϊκό τέταρτο. Πάμε. Ωραία. Λοιπόν. Τι έχει κοινωνία, τι έχει μπάλα, τι έχει ο πολιτισμός. Όλα θα τα δούμε. Ένα-ένα, γιατί δεν είναι μόνο η μπάλα, έχει και άλλα χοντρά θέματα. Ναι. Κοινωνικά, πολιτικά. Δεν ξέρω, να καλησπέρα τα παιδιά. Παιδιά κάτω, στην Αθήνα, κάτω στην Αθήνα έχουν σαλτάρει, θέλω να τους χώσουν μέσα. Τώρα πήρα στο ΑΡΤ, με λέει Καρατζαφέρης, είμαστε όλοι με τις μάσκες εδώ. Είστε μπαλάκες, λέω. Με λέει τι? Λέω με τις μάσκες μέσα στο αυτό, ρε, στο στούντιο. Λέει ναι, αυτό και τα λοιπά, έχουμε θέμα. Λέω τι? Άμα πέσει, λέει, ένα κρούσμα, κλείνει, λέει, 15 μέρες το μέσο. Μην το δηλώσεις, του λέω. Δηλαδή τι θα πάθει? Δηλαδή, εγώ δηλαδή πρέπει να βγάλω δελτίο τύπου άμα κατουρίσω στραβά ή άμα βήξω, άμα να πεθάνει κανένας. Ο άλλος λέει πέθανε από κορονοϊό, 68 χρονών. Μάλιστα. Τι λες, τι είχε? 4 ζάχαρο, ινσουλίνη και έπινε ένα μπουκάλι ουίσκι. Δεν μας πηδάτε, ρε μαλάκι. Έλεος, ξεκίνησαν οι μπούρδες, λέει, ναι, ο Δημήτριος. Για σένα. Γάμα τον, εμόρε. Λοιπόν, παραμύθι μεγάλο. Ο κόσμος ξεσηκώνεται. Ναι, θα μας κλείσουν μέσα, θα μας κλάσουν τα αρχίδια, μας κλείσουν μέσα. Λοιπόν, μαλακίες. Αν μας ήρθε εδώ μπροστά από μαλακίες, θα το πεις αυτό. Το πλακώνω. Καταρχάς, πάμε για πόλεμο με το Μεξικό. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Αυτό. Άντε πάλι. Κάτσε. Αυτός εδώ του Open. Έχει γίνει μπάχαλο με τις πρεσβείες. Το πιάσανε να κουβαλάει. Άστο, έχει γίνει ρημαδιό. Σταμάτα, δε. Πέρασε εκτρά στη φυλακή. Πέρασε. Τι είχε, παιδάκι μου, και πέρασε στη φυλακή? Εγώ, άμα έχω παστίλια στην τσέπη μου και πατατάκια, θα με πάνε φυλακή? Ένα λεπτό. Τι κουβάλαγε? Δεν ξέρω τι κουβάλαγε. Άμα κουβάλαγε ναρκωτικά. Άμα κουβάλαγε, γιατί το βάλαν φυλακή? Με συγχωρείς. Το πιάσαν τι? Δηλαδή για μου χαμπέτια γίνεται δουλειά. Τι το πιάσαν? Τον είδανε ότι δεν τον χωνεύαν, είναι του Μαρινάκη, ο παδί του Ολυμπιακού, και τον πιάσαν τι? Τι κουβάλαγε? Άμα δεν ξέρεις τι έγινε, μην το πιάνεις από το κόκκινο το θέμα. Στα αρχίδια μου, τι κουβάλαγε? Δεν είχε. Οι συνθήκες στις μεξικάνικες φυλακές είναι, λέει, απάνθρωπες. Δεν είχε τηλέφωνο. Τι κουβάλαγε? Οι συνθήκες είναι απάνθρωπες. Κουβάλαγε. Δεν έχει τηλέφωνο στον προαύλιο χώρο να πάρεις τηλέφωνο. Στα αρχίδια μου, τι κουβάλαγε? Άντε πάλι τα ίδια. Με τι το πιάσανε? Φανουρόπιτα του φούρναρι. Έλα εδώ, ρε, τι το πιάσανε αυτόν, ξέρετε? Γιατί το βάλαν μέσα, ρε? Πρώτο λυπηθώ, ρε, πούστη. Γιατί το πιάσαν τον άνθρωπο αυτόν, τι έκανε? Δεν ξέρω. Λέει ότι είναι άδικο για αυτό που με πιάσανε. Βρε γάμο την πάνε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν είναι ρεπορτάζ. Το πιάσανε. Γιατί το πιάσανε? Τι είχε μέσα? Είχε τίποτα περίεργο? Το πιάσανε γιατί ήταν άσχημος? Έβρισε, να πούμε, το Ιρανικό στρατό? Τι είπε, δεν ήταν χριστιανός? Γιατί το πιάσανε? Γιατί αν πιάσουν εμένα με τίποτα, όλοι θα βγουν να πούνε ο αλήτης ο Λαπτόπουλος, ναι, βρίζει, κάνει. Αυτό τι είχε? Τι. Βγήκε με το με τη δικηγόρο του θέσου ο άνθρωπος. Βρε γαμώ τη δικηγόρο και τη δικιά μου και, ναι, τη δικιά. Ωραία κοπέλα δικηγόρος. Ωραία, στα αρχίδια μου δικηγόρος. Ο άνθρωπος αυτός τον πιάσανε. Ναι. Τον πιάσανε, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι. Τον πιάσανε, τον άνθρωπο τον βάλανε σε κακή φυλακή. Εκεί οι φυλακές είναι έτσι. Εδώ μπορεί να έχεις λεφτά και να φέρεις ρωσίδα στη φυλακή, να κάνει πίπα το δεσμοφύλακα και να κάνει και εσένα άλλη μια πίπα. Άλλη φυλακή δική σου εδώ. Εκεί και άλλη φυλακή. Γιατί τον πιάσανε, ρε, ξέρεις? Τι γελάει, μαλάκες. Ρε, το θέμα είναι πώς του φέρθηκαν. Στα αρχίδια μου, ρε. Φυλακή είναι, τι θες να το κάνουν, ρε. Τι λες, ρε μεγάλε, σοβαρά μιλάς? Λοιπόν, εάν είχε τίποτα που δεν έπρεπε να έχει, αν έχει τίποτα που δεν έπρεπε να έρθει, στην παπάρα μου, γιατί τον πιάσαν? Άλλαξε το θέμα τώρα. Θα κάτσω λόγω. Πάμε, γκολ ή Βίλα, άλλο θέμα. Τι Βίλα? Γκολ ή Άστον Βίλα, λέει. Δεν με νοιάζει η Βίλα, δεν μ' αρέσει η Βίλα. Ναι. Άλλο, τι θέμα έχει αυτός εδώ? Το λοιπόν, πιάσανε και καλά κάνουν και έχουν τέτοιες θέματα φυλακές. Δημοσκόπησης λαϊκού δικαστηρίου. Άμα είσαι φτωχός δηλαδή εδώ, θα σε πάνε σε καλή φυλακή? Όχι. Τι θα σε δώσουν? Θα έχει μια τουαλέτα 4 κιλά σκατά, θα είναι μολυσμένα. Το νερό θα βρωμάει, να πούμε, θα είναι από το θερμαϊκό ο αμύαντος από κάτω 4 τόνους καρκίνο. Τι από να σε βάλουνε? Μην τους λυπάσαι, τους γκλαμουριάριδες. Εντάξει, εμείς τρώμε τη μαρμελάδα μας, τρώμε, ξέρω εγώ, τον καφέ μας, το ποτό μας, αν πιούμε καμιά φορά, δεν μας πιάσανε. Λοιπόν, άσε τώρα τον πιάσανε. Πάμε στα θέματα. Δεν με νοιάζει, το άνθρωπος ήταν καλά. Αλλά να πείτε γιατί τον πιάσανε. Όλο το ρεπορτάζ δεν είναι η φυλακή. Η φυλακή είναι κακή. Ωραία. Γιατί σε πήγαν στη φυλακή? Τι έκανες? Χωρίς μικρόφωνο δεν ακούγεσαι, μπάκα. Αυτός τα βασικά είχε... πρέπει να μάθεις για να γίνεις η παρουσιαστής. Τι κουβάλαγε τίποτα? Όχι. Αυτός ήταν λαθός.
Ναι, δηλαδή, γιατί τον πιάσαν τον άνθρωπο. Λοιπόν, αυτό θα είχε πάει στο Μεξικό να μείνει σε ένα φίλο του σε ένα σπίτι που έχει. Ωραία, ήταν ο Σάγκη εμά. Και την ώρα που εξετάζαν τα διαβατήρια και όλα αυτά, του λέγανε ότι δεν έχει διαβατήρια, δεν έχει χαρτιά, γιατί θέλει και βίζα για να πάει στο Μεξικό. Άρα δεν είχε κάτι στο παντελόνι του να το πιάσουν. Κολλήσαν με το Μεξικό οι μαλάκες. Να το λύσουμε το θέμα. Ναι, και του λέγανε οι αστυνομικοί που πα, πώ θα μείνει, πού θα πα όλα αυτά εκεί πέρα. Ωραία. Και αυτό έλεγε, θα πάω να μείνω στο φίλο μου. Μπράβο. Και οι αστυνομικοί στο Μεξικό του λέγανε ότι δεν είναι έτσι. Δεν έχει φίλο. Ότι ο φίλος σου δεν πιστοποιεί ότι θα σε φιλοξενήσει στο σπίτι. Δεν το ρώτησαν το φίλο. Ναι, όλα αυτά. Και μπήκε στη φυλακή χωρίς λόγο. Άνευ λόγου, ναι. Και η πρεσβεία η ελληνική στο Μεξικό δεν τον εξυπηρέτησε όπως έπρεπε. Γιατί? Κάτσε ρε μαλάκα. Κάτσε τώρα, δηλαδή. Γιατί να μην τον εξυπηρετήσει, τι είχε δηλαδή. Για ποιο λόγο. Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε, άμα δεν βγει η διαπρεσβεία να πει. Ρε γαμώ την Πανακαϊκή μου. Ρε πουσταράδες. Ό,τι σαν παιδιά, αυτά... θα φάει ξύλο μπάκας επειδή ο Μαυρίδης δεν ξέρουμε τι. Κάτσε κάτω ρε μαλάκα να θέλει. Ρε γαμώ την Πανακαϊκή μου. Ρε ο Μαυρίδης. Το πιάσανε επειδή δεν είχε διαβατήριο και το βάλαν φυλακή. Και ο Έλληνας ο πρέσβης είπε 10 μιέ σε Μαυρίδη, αυτό μου λες. Αυτό είναι αλόκοτο που μου λες. Δεν συμβαίνει. Και ο πρέσβης στο Μεξικό. Ναι, ο πρέσβης. Και ο πρέσβης στο Μεξικό. Και, ο πρέ... και η ελληνική πρεσβεία εκεί πέρα δεν τον εξυπηρέτησαν για να λυθεί το θέμα. Άρα. Και τον βάλανε φυλακή. Ναι. Ναι. Και να λυθεί το θέμα. Μάλιστα. Και αυτός λέει ότι ήταν οι συνθήκες άσχημες. Το εξαντλήσαμε. Αυτό ήταν δηλαδή. Δηλαδή, τι ήθελε δηλαδή να έχει στη φυλακή ο Μπαβρίδης, τι περίμενε στο Μεξικό δηλαδή να έχει. Να, το, να τον φέρουν. Στοιχειώδη, στοιχειώδη. Τι στοιχειώδη, ρε φίλε. Στοιχειώδη ανέσει που έπρεπε να είναι στην Τουρκία σε καμιά φυλακή. Στα παγάζια του, τι κουβάλαγε αυτό, ξέρουμε. Είπανε. Λοιπόν, ένα χειροκρότημα στον Αλέκο εδώ πέρα που επανήλθε δρυμύτερος. Έλα, Αλεκάρα! Έλα εδώ! Λοιπόν, η παρουσία του Αλέκου επισκιάζει τα υπόλοιπα θέματα. Να μας πει μια καλησπέρα και πώς πέρασε στην ΚΟ. Τι να πέρασε στην ΚΟ, ρε φελός, είχε ένα σπίτι. Μάτα, το πούλησε και πληρώνει ενίκιο στο σπίτι που πούλησε. Μιλάμε για φελό. Τι πληρώνει ενίκιο, τζάμπα έμενα. Τζάμπα έμενε στο σπίτι το οποίο πούλησε. Το πούλησα και έμενα εκεί πέρα. Κάτσε, ρε Αλέκο. Ένα-ένα. Είχε ένα σπίτι στην ΚΟ. Να. Το πούλησε. Το πούλησα. Τα λεφτά τα έχει πού. Τα πήρε τα λεφτά, τέλος πάντων. Και τώρα μένει στο σπίτι που πούλησε. Ναι, μένει τζάμπα στο σπίτι που πούλησε. Αυτό εσύ μπορεί να το κάνει, είσαι τόσο μάγκας να το κάνει αυτό, ρε φίλε. Χριστού. Να πουλήσει σπίτι και μετά να μείνει. Σανδάλια σου θα φιλήσει ο Χριστός. Αυτό που το αγόρασε, ναι. Το πήρε για προσωπική του χρήση. Ναι. Έχει ξενοδοχείο στην ΚΟ. Αυτό. Θα βάζει του διευθυντάδε και του προϊσταμένου μα εκεί. Εσύ είσαι προϊστάμενο και διευθυντή εκεί στο ξενοδοχείο. Πώ μπαίνει τώρα εσύ εκεί. Αλλά δεν άνοιξε φέτο λόγω κορονοϊού, έκανε κανένα καλό κορονοϊό. Τη γλίτωσε για δες. Ωραία. Αν ας πούμε το... δεν έκλεινε το ξενοδοχείο, θα μέναν οι διευθυντάδες, εσύ που θα έμενες. Θα την γιαζα. Κάτσε ρε. Στάσε ρε. Εσύ είχες ένα σπίτι και το πούλησες και θα, θα πήγες να νοικιάσεις άλλο σπίτι και να μείνεις στο ενίκιο. Για λίγο, για τρεις μήνες. Μετά τρεις μήνες τι θα γίνει. Έφευγα, Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη πού θα μείνεις. Έχω και εδώ σπίτι. Δικό σου. Όχι, ενίκιο. Πάρ' το από την αρχή πάλι να καταλάβουμε. Πάρ' το από την αρχή. Έχω ένα σπίτι εδώ του πατρικό το οποίο το πήγε η αδερφή μου. Ωραία, σου είπα για το σπίτι, αδερφή. Μισό μισό γονική παροχή. Εσύ το σπίτι γιατί το πούλησες εκεί. Ο πατέρα μου το πούλησε ήταν μπέρδεμα, σου λέω. Ήτανε. Μπέρδεμα. Δεν μπορείς να το γράψεις εμένα. Δίμηση τεφτά. Πούλησα το σπίτι μου σε μένα και με φιλοξένησα τζάμπα. Στάζω ρε. Αν το μεταβίβαζε σε σένα, γιατί δεν μπορεί να το μεταβιβάζει σε σένα. Φτιάξε αδιαιρέτου. Ποιο ήταν ο αδιαιρέτου. Ναι, με. Με το θείο μου, αδερφό του πατέρα. Ήταν μπαρδεμένο. Ήταν μπαρδεμένο. Πες το ποσοστό που πουλήσε την πίεση, την πήρε αυτό. Ναι. Ήταν εξαδιαιρέτου, αλλά πες το ποσοστό. Το ποσοστό τι. 70-30. Ποιο ήταν τα 70. Εμείς. Τα 30. Αυτό. Αυτό. Ο θείος μου. Δεν κατάλαβα, ρε πούστη. Πήρατε τα λεφτά 70 εσείς και 30 ο άλλος. Και πού τα λεφτά τώρα, δεν θα πάρετε άλλο σπίτι. Τράπεζα, ναι, και πήγαμε και μια καρσονιέρα ελαστικό αγοράσαμε. Την οποία την νοικιάσαμε σε μια κοπέλα. Αγοράσατε άλλο σπίτι. Τον και έμενε κούτρα αυτός. Και σήμερες κούτρα στο διευθυντή του. Ούτε το κόκκινο στο καρτέλ. Αυτό είναι μαγιά. Ο πατέρας μου έμενε κούτρα σε ένα φίλο του που του έδωσε δωμάτιο. Συγχαρητήρια. Εγώ δεν μπορούσα να το κάνω αυτό. Με τίποτα. Λοιπόν. Ο Σαμοήλ στην εκπομπή που κάνει αυτή είναι. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, πάμε στα θέματα. Θέματα. Πάμε πρώτα στα ποδοσφαιρικά. Ναι. Τελικά δεν ξέρω αν έκλεισε ο Μάτζιος τελικά. Εγώ το έβαλα το ερώτημα. Ο Μάτζιος έκλεισε, κλαίνε η Αριανή. Λοιπόν, μουλοχτά. Μάτζιος ή Τερζής καταλληλότερος για προπονητή στον Άρη. Ωραία. Έτσι, ποδοσφαιρικό. Λοιπόν, επίσης.
Με φόντο τους αγώνες του ΠΑΟΚ για το Champions League, έχω βάλει έτσι ένα ερώτημα που θέλω να απαντηθεί. Αν οφείλει ο ΠΑΟΚ να δώσει μερτικό σε Μελισσανίδη σε περίπτωση εισόδου στους ομίλους. Μπαχτσίσι. Το Champions League. Μπαχτσίσι. Τεράστια ερώτηση. Καλή ερώτηση. Αν πρέπει να δώσει μπαχτσίσι. Έτσι. Με το κοινό εδώ, ναι. Λοιπόν, άλλο. Επίσης, ποια η αιτία της γέλας του ΠΑΟΚ με Ατρόμητο. Τέσσερις επιλογές. Ναι. Φυσικά το μυαλό στην Κράσνοντα που λένε οι περισσότεροι. Τα αρχίδια μου, ναι. Έπαρση αφέλεια Φερέρα με τη χρησιμοποίηση πολλών νέων παικτών. Δύο. Προβληματικό το 3-4-3 του Φερέρα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στο οργανωτικό κομμάτι με τη μικρότερη ομάδα. Εντάξει, πρωτοβάλλω όλο αυτό. Ναι. Λοιπόν, ναι. Και το τέταρτο, πολύ καλός ο Ατρόμητος. Ναι. Τέσσερις επιλογές. Ωραία. Καλό. Τέσσερις λοιπόν, πολλές, ναι, σωστό. Καμιά από τέσσερις ο Μπάκας. Επίσης, τώρα, ένα ερώτημα για τη μαρμίτα τη φετινή. Τι πιστεύει ο κόσμος, ποιο θεωρεί καταλληλότερο για ΠΑΟΞΗ. Α, μάλιστα. Καλό. Σε ενδιαφέρει, πιστεύω. Ποιος έβαλε. Επιλογές τρεις. Τρεις. Σιώπης. Σιώπης. Φούρναρης. Φούρναρης. Μέλιας. Μέλιας. Και κανέναν από όλους. Ναι. Είναι η άλλη κανέναν από αυτούς. Ναι, κανέναν από αυτούς. Ωραία. Λοιπόν, και τέλος. Αν θα πρέπει ο Ραπτόπουλος να ζητήσει συγγνώμη σε Φούρναρη που τον απεκάλεσε αμαία. Θύχτηκαν η αμαία ή ο Φούρναρης τώρα. Τι λες, λοιπόν, τι λέει, ναι, να το ολοκληρώσει λίγο, Βασίλη. Ποιος θύχτηκε. Λοιπόν, η μία απάντηση είναι ναι, ήταν βαρύς χαρακτηρισμός και η άλλη απάντηση είναι όχι, είναι στα πλαίσια του ραπτοπουλιακού χιούμορ. Μάλιστα. Λοιπόν, καλά. Ωραία. Τα θέματα. Τέλεια, τα καλύτερα τα θέματα. Ματάρες, θεματάρες από Χατζινάκο. Βέβαια. Λοιπόν, βέβαια. Πού μπαίνει ο κόσμος να ψηφίσει. marmita.pavlasports.gr όπου μπαίνετε, ψηφίζετε στις θεματάρες μας στη δημοσκόπηση που είναι ανετημένη στο slider και φυσικά εκεί βρίσκεται αρχιοθετημένες όλες τις εκπομπές, δεν χάνετε τίποτε από το site μας marmita.pavlasports.gr. Ποστάρω τη δημοσκόπηση στο chat και στο YouTube και στο Twitch. Αυτά είναι τα θέματα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Ο Μπάκας. Από το... Ο Μπάκας διαμαρτυρήθηκε. Καμία από αυτά λέει τα τέσσερα. Στον ΠΑΟΚ. Ναι, γιατί. Δεν μπορούσε. Είναι απλό. Δεν μπόρεσε. Για το γιατί είναι το θέμα. Είναι γιατί όμως το δεν μπόρεσε. Το γιατί, επεξήγηση. Γιατί ο προπονητής του, του ΠΑΟΚ δεν αλλάζει το σύστημα όταν βλέπει δεν το βγαίνει. Αυτό λέει, το έβαλε. Περίμενε. Περίμενε. Εσύ λες για το ρόστερ. Ένα ερώτημα αυτό δεν είναι. Περίμενε. Περίμενε. Μία η επιλογή σου είναι η καλή ομάδα του Ατρομήτου. Οι άλλες τρεις είναι ότι είχε το μυαλό στην Κρασοντάρ. Μπράβο. Η δεύτερη, ότι δεν μπορεί να κάνει ανάπτυξη με το ρόστερ που έχει όταν παίζει απέναντι σε μικρές ομάδες. Με το σύστημα αυτό. Με το σύστημα αυτό. Έπαρση Αφέλα Φερέρα. Ωραία. Σημαίνει στις πιτσερικάδες. Όχι. Πολύ καλός ο Ατρόμητος. Εσύ ποιο είναι το δικό σου, πέμπτο. Μάθουμε, ναι. Ότι η αμυντική τακτική που ακολούθησε ο Κάναντι. Ναι. Δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται μεταγραφές. Λόγω ανυπαρξίας μεταγραφών. Άρα πολύ καλός ο Ατρόμητος. Ναι. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Λόγω ανυπαρξίας μεταγραφών του ΠΑΟΚ. Ότι ο ΠΑΟΚ δεν είχε. Άσε, αυτό το ερμηνεύει ελλειπή ρόστερ. Δεν είχε μεταγραφές και αναγκάστηκε να πάει με τον Βρακά. Το ελλειπή ρόστερ λες. Ναι, αναγκάστηκε να πάει με τον Βρακά και τον Κούτσια. Α, ωραία. Αυτό που λες είναι μια ερώτηση γενική για το φετινό ΠΑΟΚ. Αυτό θα ήταν μια λογική απάντηση αν σου έλεγα για τις εμφανίσεις και με Ατρόμητο και με Λάρισα ποια είναι η γενική εικόνα του ΠΑΟΚ. Εγώ εξειδίκευσα το ερώτημα σε ένα παιχνίδι. Ότι δεν είχε μεταγραφές όμως φάνηκε και με τη Λάρισα και με την Μπενφίκα και με την Μπεσίκτας που έκανε τις ίδιες αλλαγές. Εντάξει. Οι ίδιοι παίχτες μπαίνουν βγαίνουν. Έφερε το δεξί τον ΠΑΟΚ που είναι καλός. Σήμερα. Με πέντε μήνες να παίξει. Σήμερα. Έχει ρυθμό. Πρέπει να βρει ρυθμό να τον φτιάξουν, να τον προσέξουν. Μη φάει καμιά θλάση γιατί όταν έχω να παίξω 5 μήνες δεν μπορώ να παίξω 90 λεπτά, να φουλάρω στη γραμμή. Άμα έχω να πάρω και 70 μέτρα πάνω κάτω κτλ. Και πήρα καλό center for. Ένα center for το οποίο μπορεί να παίξει ένα άλλο σύστημα. Εντάξει, και με το ίδιο σύστημα. Καλό είμαι... για την Κροατία. Είναι... Πώς? Καλό για την Κροατία. Ναι. Το κροατικό πρωτάθλημα πλέον καλύτερο είναι από ό,τι. Στη Γερμανία έχει παίξει. Ποιος το είπε. Από το ελληνικό. Βέβαια, ναι. Από πού και σου πει, είναι γκολτζής στα μικρά μέτρα, έχει σώμα. Άμα πούμε εμείς ότι το κρατικό πρωτάθλημα είναι καλύτερο. Σκοράρει σε πρώτο χρόνο χαμηλά. Κεφάλι. Σκοράρει σε πρώτο και δεύτερο χρόνο. Πρώτο και δεύτερο δοκάρι ψηλά. Στέκεται καλά στην περιοχή. Κάνει επιθετικό βάθος που έκανε ο Ζίβκοβιτς και δεν κάνει ο Άκμπομπ. Το γκολ του ΠΑΟΚ έχει ένα μυστικό.
Καλά, δεν κλείνει ο αριστερός ο μπακ στα στόπερ. Με τον Ατρόμητο, λες. Με τον Ατρόμητο. Δεν κλείνει γρήγορα ο αριστερός ο στόπερ. Εντάξει. Θα μου πεις, μπορούσε να πέσει στα στόπερ και να του κάνουν την μπάσα δεξιά. Εντάξει. Αλλά κάνει κίνηση σε τερφορίσια ο Ζίβκοβιτς. Πατάει περιοχή. Πατάει περιοχή και κάθεται πίσω. Δηλαδή δεν πάει να πέσει στα στόπερ σαν μαλάκα. Δεν έχει σημασία. Υπάρχει πρόβλημα γιατί δεν υπάρχει παίκτη εκεί να κάνει το αμυντικό βάθο. Αλλά ο ΠΑΟΚ κάνει κίνηση με τον Ζίβκοβιτς σε τερφορίσια στο επιθετικό βάθο και πηγαίνει πίσω από τον πέναλτι αφύλακτο. Εκεί πέρα πρέπει να είναι ο φορ, πρέπει να είναι κάποιο που να κάνει καλή τοποθέτηση. Φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ βρήκε μακριά, έστειλε μακριά τον πελάτη του ΑΚΠΟΠ στην κακή τοποθέτηση μέσα στην περιοχή. Ο ΑΚΠΟΠ είναι ποδοσφαιριστής που πρέπει να παίξει με ένα στυλ παιχνιδιού, πρέπει να προσαρμόσουμε όλη την ομάδα πάνω στον ΑΚΠΟΠ, στην κάθε την πάσα πίσω από τα center back του αντιπάλου για να βάλει ο ΑΚΠΟΠ γκολ. Εντάξει. Ο ΑΚΠΟΜ όμως δημιουργεί από μόνος του χώρους για τους υπόλοιπους παίκτες. Εκεί όλοι οι σεντερφόρ δημιουργούν χώρους για τους υπόλοιπους παίκτες. Εντάξει. Λοιπόν. Κάθονται ανάμεσα τα δύο center back και ανοίγει η τρύπα. Αν δεν κλείσει ο extreme back να γίνει, ο back να γίνει κοντά στο center back, είναι μεγάλες οι αποστάσεις. Είναι θέμα αντιπάλου. Δυο μηνυματάρες. Νικόλας ο προγραμματιστής. Ζω για τη στιγμή που ο Μπάκας θα προλογίσει στην εκπομπή του το πεντάλεπτο του Ραπτόπουλου. Δεν υπάρχει αυτό. Ναι. Και Μπιακοβέρντε από Ρόδο, επειδή κάθε εκπομπή πρέπει να έχει τον φελό της, εγώ στηρίζω το κίνημα Ζεσουί Φούγναγε. Κλαίω. Φούρναρι, το ζήτησαν το πεντάλεπτο του Φούρναρι πολύ εχθές. Πάρα πολύ. Ακούω. Θα σε ξεφτυλίσει το τέλος όμως. Και να πω κάτι για τις ψηφοφορίες. Στα δικαστήρια λες ό,τι θες. Ναι, στα δικαστήρια. Με επιχειρήματα. Πριν προχωρήστε, να πω μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα. Ωραία. Έχει ψηφίσει πάρα πολλοί κόσμος και συνεχίζει να μπαίνει να ψηφίζει. Μαρμίτα Παύλα, πού είναι ο Μπάκας? Αν οφείλει ο ΠΑΟΚ να δώσει μερτικό σε Μελισανίδη σε περίπτωση εισόδου στους ομίλους Τσουλού. Όχι, λέει το 65% και ένα 35% λέει ναι. Μάντιος ή Τερζής, καταλληλότερος για προπονητή του Άρη, 68% Τερζής. Και 32% Μάτζιος. Τώρα δεν ποιον έχει θεωρείτε, δίπλωμα, δεν μας νοιάζει. Ποιον θεωρείτε καταλληλότερο ΠΑΟΞΥ για Μαρμίτα φέτος? Φούρναρη 41%! Αυτοδυναμία έχουμε εδώ για ΠΑΟΞΥ στη Μαρμίτα. Από την πρώτη Κυριακή βγαίνω. Κανέναν από τους τρεις 29%, ναι. Μέλιας Γιώργος, ναι. 21%, Σιώπης 9%. Συγκροτώ και το κανένα. Ναι. Και το κανένα. Πολύ και θα πω. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι ο Φούρναρης βγάζει τα δόντια του εδώ στη δημοσκόπηση, δείχνει τη δημοτικότητά του. Θα σε πας για δήμαρχος, ρε Πούστης, να πούμε σε λίγο. Δήμαρχος Σταυρούπολης, τι έχετε εκεί? Στο τρελοκομείο θα το πω το δημαρχείο. Λοιπόν, αιτία της γέλας του ΠΑΟΚ με Ατρόμητο, το μυαλό στην Κράσνονταρ 47%. Κακό το βάλα κιόλας, τέλος πάντων, δεν έπρεπε να το βάλω αυτό. Ναι. Προβληματικό το 3-4-3 του Φερέρα στο ελληνικό πρωτάθλημα 24%. Έπαρση αφέλεια Φερέρα με τη χρησιμοποίηση πολλών νέων παικτών 18%. Πολύ καλός ο Ατρόμητος, μόνο ένα 11%. Και τέλος, αν ο χαρακτηρισμός σου, Ραπτόπουλε, ήταν βαρύς για το Φούρναρη, 64% λέει ότι ήταν βαρύς για το ΑΜΕΑ. Oh. Και μόνο ένα 36% αποδέχεται το χιούμορ σου. Αυτά τα μέρη στιγμής αποτελέσματα. Μαρμίτα-παύλα-sports.gr, συνεχίζετε να ψηφίζετε. Συγγνώμη λίγο, θέλω να τοποθετηθώ λίγο. Θέλω να τοποθετηθώ. Τοποθετήσω όμως. Ναι. Λοιπόν, σταμάτα ρε τώρα. Μίλησα το μεσημέρι με τον Βασίλη και μου είπε αυτή τη δημοσκόπηση. Και είπα εγώ, επειδή είμαι κομπλεξάριστος και μ' αρέσει το καλτ και μ' αρέσει να τσαλακώνει τον εαυτό μου, βάλε και κανέναν. Και βγαίνει τώρα ο Ασλαμάς για αυτό το λόγο. Βγαίνει ο Ασλαμάς και λέει πολύ ψαγμενιά. Γι' αυτό θέλω να ψηφίσουν πρόσωπα. Δεν λέω να ψηφίσουν εμένα, ας ψηφίσουν πρόσωπα. Δεν θέλω κανέναν. Για να μην τυπώ σε Ασλαμάδες και Ραπτόπουλους, γιατί περιμένουν στη γωνία. Γι' αυτό δεν θέλω το κανέναν. Γι' αυτό δεν θέλω το κανέναν. Γιατί. Το είστε κανέναν ψαγμενιά. Ναι. Και δίνουν κάτι διαφορετικό. Τι δίνει ο Σιώπης? Πες μου κάτι όμορφο που δίνει ο Σιώπης. Ο καθένας έχει την. Κοίταξε. Εκτός Μαρμίτας είναι. Ναι, περίμενε. Να σου πω κάτι όμως. Να σου πω εγώ που γαλουφκήθηκα με τη Μαρμίτα και αυτός εδώ έχει προδώσει τα όνειρά μας. Βε, έτσι. Έχει προδώσει. Έχει... Όσοι μου στείλατε το πρωί, με ζαλίσατε στο ραδιόφωνο. Ναι. 30 μηνύματα για τη Μαρμίτα, πείτε τα στο ραπ. Η εκπομπή δεν είναι δική μου, είναι του Ραπτόπουλου. Εντάξει, εγώ. Στο ραπ. Συγγνώμη λίγο. Μιλάμε για έναν άνθρωπο. Τι λέγανε,
Όχι, στα ίσια. Αυτό που μου έχουν πει όλοι. Να σου πω τι. Το ίδιο βράδυ το πιστεύεις. Αναρσική και μπάτσι μου είπαν το ίδιο πράγμα στην Αριστοτέλους. Αναρσική και μπάτσι που είναι με μαρμίτα άρρωστη μου είπαν το ίδιο πράγμα. Δηλαδή η μαρμίτα δεν θέλουμε ανάλυση, δεν θέλουμε τέτοια. Να σου πω κάτι. Αν κερδίσεις, θα έρχεσαι κάθε Κυριακή όμως. Εγώ ναι. Αν κερδίσεις. Εγώ. Άμα κερδίσεις. Θα έρχομαι κάθε Κυριακή. Γεια σας, Αλέκο, σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Και να μην έρχομαι. Εγώ εχθές να σε πω κάτι. Θέλω να βλέπεις μπάλα. Πώς δεν βλέπω, ρε. Άσε μας εσύ που έμαθες, ρε ποδόσφαιρο να πούμε. Δύο γύρους και διπλό στην προπόνηση που έκανες με δύο γύρους και διπλό. Που ανεβαίνατε κερκίδες. Εγώ τουλάχιστον τα έχω κάνει αυτά. Έχεις κάνει transition, έχεις κάνει. Έλα, πάμε να κάνουμε transition. Τι transition, έχεις κάνει. Overlap, έχεις κάνει, πού ξέρεις. Εσείς κάνετε δύο γύρους και διπλό. Τρέχατε, κάνετε προετοιμασία. Δεν ακουμπούσατε μπάλα δύο εβδομάδες, μόνο τρέχατε. Αυτό είναι αλήθεια που λέει. Ανεβαίνατε τα βουνά, τα δέντρα. Πού έμαθες μπάλα. Από το ζουπούτι του αλέφαντο έμαθες μπάλα. Από το ζουπούτι του αλέφαντο. Θέλω να πεις ότι λέει λάθος αυτά που λέει. Κάτσε να την παρατεθεί. Όχι, έμαθε, είναι καλός. Είναι καλός. Εγώ σου λέω δεν ξέρει. Ελεύθερα εσύ τα πάντα. Εσύ μπορείς να πεις ότι λέει λάθος αυτό που λέει. Εγώ σου λέω ότι δεν ξέρει. Ωραία. Μπορείς να πεις ότι... Όχι, από αυτούς όλους είναι καλύτερος. Ξέρεις, έχει ξεφύγει τώρα. Εμείς που τον... Εμείς... Περίμενε. Τα πάντα ελεύθερα. Μην με κόβεις, γι' αυτό χθες δεν ήρθα. Εδώ θα λέτε ότι αισθάνεστε. Εχθές ξέρεις γιατί δεν ήρθα. Ό,τι πιστεύετε. Ξέρεις γιατί δεν ήρθα χθες. Ξέρεις γιατί δεν ήρθα. Γιατί θα σε έκανα νούμερα μετά. Θα σε έκανα ένα ντου ή θα έπαιρνα τηλέφωνο και θα σε έκανα. Όχι, δεν ήθελα. Έπεσα να κοιμηθώ και πρόσεξε. Πρόσεξε. Ούτε το είδα. Το ορκίζομαι. Δεν θέλω τώρα να ορκιστώ στη μάνα μου γι' αυτά. Όχι. Κοιμήθηκα και η τύχη μου δούλευε. Σε νίκησα εχθές στον ύπνο μου. Σήμερα που το θεριό ξύπνησε από τη Σταυρούπολη, θα δεις τι θα σε κάνω. Θα δεις τι θα σε κάνω. Γιατί εγώ έχω γαλουχηθεί και στα καφενεία. Ξέρω να μιλήσω. Ελιχθείς, δηλαδή. Ναι, μπορώ να ελιχτώ. Ξέρω να μιλήσω και στραβωστομιά. Είμαι εκδρομικός παοξής. Όπα, για μένα όπα. Εσύ χθες ένα παοξί να κάνει αντιπολίτευση. Stop. Εγώ δεν μπορώ να κάνω αντιπολίτευση στην ίδια την ΠΑΕ. Εκδρομικός παοξής. Ναι. Αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Εγώ έχω καταστρέψει, να σε πω κάτι, ρε φίλε. Και λάθος μου, εγώ έχω καταστρέψει τη ζωή μου, ρε, για τον ΠΑΟΚ. Όπα, αυτό είναι κλεμμένο από μένα. Όχι, εντάξει. Από μένα είναι αυτό κλεμμένο όπως από το ΦΑΚ. Έχω καταστρέψει τη ζωή μου για τα χόμπι μου. Ναι, από τα χόμπι, εντάξει. Για μας χόμπι. Πολλοί το κάνανε αυτό. Γιατί πόσοι από δει. Καταστρέψαμε το σπίτι μου. Συγγνώμη, έγινε θέμα. Συγγνώμη. Εσύ τι κατέστρεψες, τι χόμπι. Τι? Η ζωή μου καταστράφηκε όμορφα από τα χόμπι μου. Το έχω πει στο ΦΑΚ. Εντάξει, αυτό. Το, ναι. Συνέντευξη. Και πού κολλάει αυτό, ρε φίλε. Στο FAQ. Ποια ποδόσφαιρο, είναι. Μουσική, σινεμά, καλά, θέατρο. Φίλε, και εγώ ήμουν αραβωνιασμένο να πού και στον Σαραβώνα μου ήμουν στο γήπεδο και με περιμένα να κάνω. Μετά όταν χώρισα, δεν κατέστρεψα. Σώθηκε! Καταστράφηκε η ζωή σου από τον Αραβώνα. Σώθηκε, ρε βλάκα. Δεν το κατάλαβε, ρε βλάκα. Θέλω να σου πω, ρε. Τι βλάκα είσαι. Άλλο. Μα είναι δυνατόν να μην σου πω τώρα. Μην πα σε κατέστρεψε, ρε. Πήγε στο θέατρο. Και η κοπέλα σώθηκε τη ζωή τη. Συγγνώμη, επειδή πήγε στο θέατρο. Εδώ οι άλλοι στη ρουλέτα τα χάσανε. Εσύ στο θέατρο τα έκαζε. Άκου τον Αραβώνα. Δεν καταλαβαίνει τι σου λέω. Τι σου λέω. Εγώ απαράτησα τη ζωή μου για να τρέχω με τι μαλακίε. Ποδόσφαιρα, γήπεδα, συναυλίε. Έβλεπα μέσα όλη την ημέρα 4 μάτς. Έβαζα ξυπνητήρι Κυριακή 7 η ώρα, πήγαινα στο Φίνικα. Έβλεπα Φίνικα. Μετά πήγαινα Μαρτίου. Τι θα έκανε την Κυριακή δηλαδή εσύ. Τι θα κάνει την Κυριακή. Θα πήγαινα εγώ με κόμμα. Μαλακά, έχω χάσει γκόμενα από το καλαμαρί. Δελασάλ δεν πήγαινε εσύ. Με διώξανε. Έχω χάσει. Πού σε διώξανε. Πλήρωνε μια χαρά με τα λακκό, μια χαρά σου ωραίο παιδί σου. Α, στα Δελασάλ πήγαινε και μα το παίζει παιδί του λαού. Στα Δελασάλ. Στα Δελασάλ πήγαινε. Με διώξανε. Δεν το ήξερε. Δελασάλ με λακκό. Και το παίζει φτωχολογιά. Μου έχει δείξει φωτογραφία με λακκοστάκι που είσαι. Εγώ. Με λακκόστ. Τα κόκκινο ήταν το λακκόστ. Εκείνος ο Κροκόδηλος βέβαια. Ναι. 20 χρόνια στο ίδιο. Αυτό είχε ψοφήσει ο Κροκόδηλος δύο φορές. Στο μπλουζάκι του κόκκινου. Αν ήταν Κροκόδηλος αληθινός, από το πάλιο μακίνο. Τέλος πάντων, συνέχισε, ναι. Έχω χάσει κάτσε καλά γκομενάκι από το καλαμαρί. Κάτσε καλά σαν τα κρύα τα νερά. Για να δω Ιρλανδία-Νορβηγία, παγκόσμιο 94. Σ' άρεσε το Ιρλανδία-Νορβηγία πιο πολύ από το κομμενάκι. Μου άρεσε, είναι πιο πολύ. Άρα ναι. Δεν ήσουν πηδικταρά να γαμά και να κάνει, άρεσε η μπάλα πιο πολύ. Παρά πηδικταρά ήμουν. Άμα σου κάνω πηδικταρά στην Ιρλανδία, τι να τη δει. Ήσουν τώρα, δεν είναι. Ήθα και είμαι. Ναι. Θα σου πω τώρα γι' αυτό έχω την ερώτηση τώρα. Στην πράξη, με κάτι που έγινε χθες και υπόθηκε. Κάτσε να απλά προτίμησα, έδωσα βαρύτητα, επειδή το ήθελα το μάτς Ιρλανδία οπωσδήποτε. Σου άρεσε, περπουλάκι μου. Ναι. Δεν σε κόστησε στην τσέπη να πεις καταστράφηκα, αυτό θέλω να σε πω. Πού το ξέρω εγώ με την κοπέλα τι θα έχτιζα, μια χαρά κοπέλα. Τι από οικογένεια, μεγαλωστική οικογένεια, με χρήμα, με δουλειές, με αυτά πώς. Άμα σε παντρευόταν θα σε έδινε. Γιατί θα είχε λιγότερα χρήματα. Τι κρεμίσει, και αυτό δεν γλίτωσε μαλάκα. Δεν χάνω, δεν χαλάω τη ζωή μου εγώ. Από τη Φελάδα του γλιτώσαν αυτοί οι δυο. Ναι. Παρακάτω. Λοιπόν. Πού είναι, Ειρήνη,
Μισό λεπτό λίγο μπορείς να σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μισό λεπτό. Ναι. Μάκη, δεν την απασχολώ παραπάνω, μισό λεπτό μόνο. Ναι. Ειρήνη, έλα λίγο. Κατεβάζει λίγο. Ναι. Λοιπόν, φαίνεται η Ειρήνη στην κάμερα. Φαίνεται η κοπέλα. Πιάσε λίγο, Ειρήνη. Ναι. Ειρήνη, κατέβασε λίγο τη μάσκα. Ναι. Μπράβο, οκ. Okay. Λοιπόν, ο Δημήτρης. Το παιδί, το ξέρετε, έχει ξαναδεί νομίζω ο Δημήτρης, έτσι. Όχι. Όχι, το βλέπεις τώρα. Η Ειρήνη ο Δημήτρης. Δεν σε παρατήρησε. Έχει δικό του απίστευτο φούρνο, τεράστιο. Στη Σταυρούπολη. Ναι. Φανταστικό, πολύ γνωστό. Τον πέτρινο φούρνο. Μπράβο. Πολύ καλός επιχειρηματίας, αυτοκίνητο, σπίτια, τα πάντα. Ναι, τώρα ήταν. Εντάξει. Ναι. Δούλευες εσύ υπάλληλος στο Δημήτρη. Υποθετικά, λέει. Υποθετικά λέω. Υποθετικά. Μια χαρά ζει το μάκι προς Θεού. Λέω, δούλευες στο Δημήτρη. Και εγώ εκεί πέρα εργατάκος, στο φούρνο μέσα. Αλεύρια ποδιά όπως είμαι. Για εκεί. Τι να σε πάρω σε ένα ρεπλατιπόδα μέχρι να κουνηθείς. Ο Δημήτρης σε είχε ξεκάθαρα στα όπα-όπα. Και ξεκάθαρα έδειχνε και ενδιαφέρον για σένα. Πέρα από το υπαλληλικό. Την για σένα θα έδειχνε. Εργατικό ατύχημα να γίνει. Και εγώ το ίδιο. Και εγώ το ίδιο. Εγώ εργατάκος εκεί, μα εκεί δίπλα, υπάλληλος εκεί, ξημερώματα εκεί, στο αλεύρι, στα ζυμάρια, σε αυτά. Ερώτηση, ποιο είναι από τους δύο, από... ή αυτόν ή εμένα, ποιον διάλεγες? Δεν ξέρω. Σε πάω ένα στίχημα τώρα. Από τους δύο μας, έτσι, να διαλέξεις να κάποιον. Χωθεί, έτσι, έπρεπε να διαλέξεις κάποιον. Θα ερχόταν. Εγώ είμαι κύριος, ρε. Εγώ ανοίγω μέχρι την πόρτα από το αμάξι. Ρε. Είσαι τα κλειδιά κύριος. Από το φούρνο, ρε. Στίχημα. Στίχημα τα κλειδιά. Ναι. Σε λυπάται τώρα για να μην σε κάνει. Με λυπάται. Τα κλειδιά από το φούρνο τώρα ναι. Και 50 ευρώ καθένας. Τα 50 ευρώ καθένας τώρα θα πάμε στην Βαλαωρή του. Θα πάμε στην Βαλαωρή του. Ναι. Σε αυτές εκεί να τσούμε τις εναλλακτικές, τις κομμουνίστριες με τη μασχάλη, την αξίριση, τα μπλε τα μαλλιά και αυτές που έχεις εκεί με τις αρβίλες, τις αρβιλογκόμενες. Ναι. Θα τις μιλάς και αγγλικά. Εγώ δεν ξέρω αγγλικά. Με ποντιακά θα τις ρίξω. Και σε δίνω και δυο αβάτσο. Δυο αβάτσο γκόμενες σε δίνω. Θα πάμε στην Βαλαωρή του στις δικές σου. Δυο αβάτσο γκόμενες γιατί με τρελαίνεις, γιατί πουλές πολύ. Στις δικές σου, μέσα στην έδρα σου. Σε δίνω δυο με τις αξίριες μασχάλες εκείνες τις κομμουνίστρες. Με τα ροζ μαλλιά και τα πράσινα αυτά. Τις αξίριες με τις αρβίλες. Ναι. Που χορεύουν έτσι τα εναλλακτικά εσύ, αυτά. Ναι. Εγώ θα σε πάω και θα στις φάω εγώ. Τώρα θα βάλουμε. Όλες στην Βαλαωρή του. Όλες. Με ποντιακά θα μιλάω και θα σε πάω. Ό,τι θες έτσι. Θα σε πω γιατί με τρελαίνεις. Πολύ με τρελαίνεις. Κάμερα θα πάρει. Κι εγώ την κάμερα. Εκεί στην Βαλαωρή του τώρα θα πάμε. Υποβρύχιο η Νόλα. Εσύ μπορείς η Νόλα γκέι με τον γιατρό. Μόνο στο η Νόλα. Θα σε πάω. Γιατί πολύ, με κολλάς πολύ στο τέτοιο. Παπακαυλάντη, κοπέλα διάλεξε μπροστά σε όλο τον κόσμο. Τον εργατάκο εμένα. 56 χρονών με 33. Τέτοια, να το λες τέτοια κι εσύ κοπέλα μου. Να, γι' αυτό. Τι κοπέλα, τι κοπέλα. Να, έτσι. Εσείς τους κάνατε έτσι. Μην γελάτε, εσείς τους κάνατε έτσι. Η αστική ευγένεια του Ασλαμά, η αστική ευγένεια τους κάνατε έτσι. Σφάζει με τον Γάντι. Άσε μας ρε βούστη. Εσύ το είπες, εκδρομικός παόκος. Εντάξει, ναι ρε φίλε. Ναι, εγώ είμαι ευπατρίδης της Ερακλειδέας, τι να κάνω. Τι είναι πιο βαρύ. Τι είναι πιο βαρύ. Άλλο η μόρφωση, άλλο καλλιέργεια που σφάζει με τον Γάντι. Κάτσε εδώ. Τι είναι πιο βαρύ. Άλλο η μόρφωση, άλλο. Επειδή είχες χρόνο να διαβάσεις 5 βιβλία. Τι είναι πιο βαρύ. Ποιο είναι. Αυτό που σου έκανε η κοπέλα ή το αμαία που σε είπα εγώ. Το αμαία, άσε ρε το αμαία. Το αμαία, άκου να σε πω. Τι, το αμαία. Τι δεν με πείραξε εμένα. Τι εμένα μου αρέσει. Δηλαδή, το αμαία, ρε φίλε, γιατί είσαι φελός. Γιατί είσαι φελός. Γιατί υπάρχουν και γονείς που έχουν παιδιά αμαία και μπορεί να σε θαυμάζουν και τους πλήγωσες με αυτό το πράγμα. Είσαι φελός και το είπε και την άλλη φορά και κάνω. Πνευματικό αμαία σε είπα εγώ. Άσε πνευματικό. Ξέρεις πόσα πνευματικά αμαία σε έχουν πρότυπο εσένα όμως. Κι εγώ είμαι αμαία. Τι, τώρα τα άλλαξες πάλι κύριε Σούπερ. Ασλαμίζεις τώρα. Εγώ το παραδέχομαι. Ασλαμίζεις τώρα. Το παραδέχω. Έλα, σε πάω μια κόντρα γιατί πολύ με πούλησες τρέλα. Να παίζει το τρανζίστορ, τα φουρναρέκα. Η αστική ευγένεια, το ασλαμά, η αστική ευγένεια και σε βαθιά αστική ευγένεια. Είναι μεγαλωμένος με ένα. Σε είπα, άλλο η μόρφωση, άλλο καλλιέργεια. Σέφαγε κουλτούρα, ρε. Η ηρακλειδική κουλτούρα σέφαγε. Τέλος πάντων, για μπάλα θα μιλήσουμε. Και έχεις καμιά ανάλυση να μου πεις. Λοιπόν, ατελείωτο respect. Δημήτρη λατρεύω. Δεν υπάρχει. Πραγματικά το λατρεύω. Ειλικρινά. Και του εύχομαι ό,τι καλύτερο. Ειλικρινά. Και χθες πικράθηκα που δεν ήταν εκεί πέρα ο Δημήτρης. Δεν με πήρατε. Εντάξει, άσε να μάθω. Φίλοι μου, φόλα Ολυμπιακός, σε λατρεύει. Ήρθε για σένα χθες. Πού ρε εκεί. Και έκανε και το μαλλί της ίσιο μόνο και μόνο για σένα. Α, καλό, καλό. Πού ήταν, καλό. Την είδε. Εδώ, μάρτυρες. Καλό, το μαλλί, ναι, καλό. Την είδα εγώ. Η γυμνάστρια ποια είναι, μια άλλη γυμνάστρια που είναι αυτή. Κάνει σπα, σπιρ, πώς τα λένε αυτά τα. Πιλάτες, τι σπι σπα. Κάνει πιλάτες, αυτά τα. Όχι, ελά, καλά τώρα, κοπέλα μου, δεσμηνείς.
Τώρα σοβαρά δηλαδή θα διαλέγατε αυτό. Το πείραξε. Σοβαρά τώρα θα διαλέγεις αυτό. Πιέζεις την κοπέλα είναι δηλαδή. Όχι, τι πιέζω εσύ έβγαλες όλο το τέτοιο. Είναι αυτός, είναι ο άλλος. Άσε ρε. Όχι ρε, εντάξει. Εσύ τι, άσε ρε τώρα. Μην ευρές. Τι πράγμα είστε ρε. Τι τρελή είστε ρε. Λοιπόν, εντεκάδα πάω καύριο. Ποιοι είστε πάω ξύδες εδώ. Ποιοι είστε πάω ξύδες εδώ. Ένα άτομο. Παιδιά, να συμμετέχει ο κόσμος, ναι, ναι. Συγγνώμη. Ένας παοξής. Εσύ τι είσαι. Εγώ μόνο μια απορία. Το παλικάρι, εσύ φορούσες το διατό το φούτερ. Εσύ είσαι ή Άρης ή Παναθηναϊκός. Παιδιά, θα πει ο γιατρός, το ξέρετε το γιατρό. Ήρα Κλάρα, ναι. Συγγνώμη, έχουμε ένα παλικάρι, με συγκίνησε. Παοξής. Ποιο γιατρό. Ποιο γιατρό. Εσύ είσαι βοηθός. Βοηθός, ναι. Βοηθός. Στο φούρναρι. Όχι στο φούρναρι. Ένα λεπτό. Αλέξανδρε, γιατρός. Τι δουλειά κάνεις. Τι δουλειά κάνω. Άνεργος. 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 Τι γιατρός λέει αυτός. Πάω, βοηθάω τους γιατρούς. Εθελοντικά. Είσαι βοηθός γιατρού. Ναι, βοηθός γιατρού. Σε τι εταιρεία. Στη Θεσσαλονίκη, πολύ, πάρα πολύ. Σε πολλούς γιατρούς. Σε πολλούς γιατρούς. Δηλαδή, τι κάνεις. Κάτσε ρε, πώς θέλετε. Ψυχιατρική ανάλυση. Ψυχιατρική ανάλυση. Ψυχιατρική ανάλυση, ναι. Δηλαδή, το ακριβές αντικείμενο εργασίας. Δηλαδή, πώς. Ελεύθερη βούληση, να μιλάνε, να εξασκούν τη γλώσσα του. Να μην παθαίνουν κατάθλιψη. Ποιος. Ναι. Βοηθάς τους γιατρούς να μην πάθουν κατάθλιψη. Με ποιον τρόπο. Στάζω, δεν πληρώνεσαι. Εθελοντικά το κάνω. Δεν πληρώνω. Εθελοντικά το κάνεις. Ναι. Σε ποιο γιατρό πήγες τελευταία. Στο Ιπποκράτιο. Α, στο νοσοκομείο. Ναι. Ας, δηλαδή, εσύ πας στο νοσοκομείο με ραντεβού ή τυχαία. Τυχαία. Έχω γνωστούς. Μισό λεπτό. Πας στο γιατρό. Στάζω, μπορεί εκεί την ώρα να έχει δουλειά. Πώς γίνεται, χτυπάς την πόρτα, πώς. Εγώ, άμα πάω, τι άμα πει, φύγε έξω από το γραφείο. Ναι, άμα έχει δουλειά, σου λέει ο γιατρός, πήγε να φέρουμε δύο καφέδες να πιούμε από το κελικείο. Έτσι. Γιατρός. Καρτζηλικάκι. Κάτσε, ρε, περίμενε. Καρτζηλικάκι. Σε δίνει 3 ευρώ, κατά στο πομπουάρα. Πώς βγάζει λεφτά, λεφτά πώς βγάζει. Δεν βγάζει λεφτά. Σου δίνουν οι γιατροί καρτζηλικάκι. 3 ευρώ. Το πομπουάρα, εσύ. Αντί να το δώσω στο σερβιτόρα. Εσύ πληρώνει τον πομπουάρα. Εσύ πληρώνει τον πομπουάρα. Εγώ παίρνω τον πομπουάρα. Καθίστε, ρε, με μπερδέψατε. Εσύ παίρνει τον μπουρμπάρ ή πληρώνει μπουρμπάρ, εσύ. Εγώ παίρνω τον μπουρμπάρ. Από ποιον το παίρνει. Από τον γιατρό. Για ποιο πράγμα. Για ποιο πράγμα. Επειδή θα πάω να πάρω 2 καφέδες ή 3 καφέδες. Α, κάνει τα θελήματα. Δεν είσαι ψυχολόγο. Όχι, όχι. Τι ψυχολόγο με λε, βοηθά τον γιατρό να μην πάθει ψυχολογικό. Κάτσε, εσύ. Άμα θα πάω του καφέδες. Εκεί κοντά. Άμα θα πα. Του καφέδες. Μετά δεν θα κάτσω μαζί του να πιω ένα καφέ. Ωραία. Αυτό. Κάνα βοήθημα, κάνα κονέ για να πούμε. Συγγνώμη, σε γυναικολόγο έχει πάει που, την ώρα που εξετάζει. Βεβαίως, ναι. Κάθεσαι εκεί μαζί, είναι ας πούμε, η κοπέλα, η γυναικερία είναι μέσα. Την εξετάζει ο γυναικολόγος και είσαι και εσύ εκεί μαζί του. Ας πούμε, έχει τύχει να γίνει αυτό. Όχι, όχι συνέχεια, απλά ναι. Μερικές περιπτώσεις. Τυχαίνει να είσαι, ας πούμε. Ναι. Και να κοιτάς και εσύ, ας πούμε. Όχι, απλά με λέει η γραμματέας ή ο γραμματέας, θα περιμένετε λίγο έξω 10 λεπτά μέχρι να τελειώσει ο γιατρός. Ναι. Μέχρι να γαμίσει ο γιατρός, δηλαδή. Ναι. Γυναικολόγος. Ναι, βοκιτά, ακούς. Όχι, εντάξει. Εσάς η δουλειά σου είναι, παίρνεις πουρμπάρα από πολλούς γιατρούς. Ναι. Μπουρμπουαράκια. Ωραία, μισό, ναι. Το πουρμπάρα όμως είναι στη θέση του γιατρού. Είναι στη θέση του γιατρού, μπορείς να δώσεις. Και γιατί δεν πας στις κλινικές που έχουν πιο πολλά λεφτά οι γιατροί και πας στο νοσοκομείο, δεν το σκέφτηκες αυτό. Δεν έχει δουλειές. Δουλειές με λεφτά. Δηλαδή δουλειά με λεφτά. Ποια είναι τα μέρη τα οποία πηγαίνεις, ποια νοσοκομεία, ποιες κλινικές, ιδιωτικά ιατρία και τέτοια. Πού πας δηλαδή. Στην Τούμπα που έχει πάρα πολλά, στην Ιππηλαία. Σε ιατρία. Ναι. Δηλαδή πας έξω και λες ήρθα, θέλετε κάνα καφέ, κάνω αυτό. Καμιά ναι. Πορτοκαλάδα. Πιάνεις την κουβέντα μετά εσύ, σου λέει τα προβλήματά του ο γιατρός και τα λοιπά. Και του κάνεις και μια ψυχολογική υποστήριξη κατά κάποιο τρόπο. Του λες, ξέρω εγώ, το συμβουλεύεις και τα λοιπά κατά κάποιο τρόπο. Ναι, μιλάμε. Μπλα, μπλα. Στη Σταυρούπολη πας, εκεί στο Δημήτρη, στο Τραλάδικο. Είναι μακριά. Μακριά είναι. Είναι μακριά. Και θα πας ούτως ή άλλως κάποια στιγμή. Γιατί δεν μπορεί να μην κάνεις και σε αυτή την ειδικότητα κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Μαρμίτα, παρακολουθείς τη Μαρμίτα. Ναι, παρακολουθώ. Σ' αρέσει, θα ήθελα να συμμετάσχεις στην εκπομπή.
Ναι, όσο ναι, μπορώ. Μαζί με το φούρνταρι δηλαδή. Ναι, όσο ωραία, μπορώ. Ωραία. Και πες ότι είσαι παλαδόρος, ψάχνεις ομάδα. Ναι, ψάχνω και να συνεχίσω την καριέρα μου στο ποδόσφαιρο. Πού έκανες καριέρα? Που έκανα καριέρα. Έπεσε σε ποδοσφαιρικές ομάδες. Έχει ένα πρόβλημα, είναι 32 χρονών. Ποιες ομάδες έπαιξε? Είναι 32 χρονών, έχει παίξει σε πολλές ομάδες, αλλά καμία ομάδα δεν τον έχει βγάλει δελτίο. Δεν ξέρουμε το λόγο. Στα 32 σου δεν έχεις κάνει δελτίο σε ομάδα και θες να το κάνεις τώρα. Θέλει απλά τώρα να το δώσω μια ευκαιρία. Κοίτα τους πες δύο ομάδες που έπαιξες, πες δύο συλλόγους που έπαιξες. Μα δεν είχε λέει δελτίο. Μα έπαιξε όμως λέει σε ομάδες το παιδί. Έξι Τούμπας, Ελπίδα Τούμπας. Ελπίδα Τούμπας, ναι. Κάτσε, ωραία, ναι. ΠΑΟΚ Πολύχνης. Ήσουν ΠΑΟΚ Πολύχνης ρε φίλε. Κάτσε, περίμενε. Στην προπόνηση έκανες. Ναι, κανονικά συμμετείχα. Δελτίο γιατί δεν σε βγάζανε? Δελτίο γιατί... Ο λόγος. Ο λόγος. Πάνε στον ΠΑΟΚ και εδώ στην Τούμπα, κανονικά μείνε, πώς σε βγάλουμε. Ο λόγος ποιος ναι, είναι? Ο λόγος είναι ότι... πήγε πολύ μεγάλος ανταγωνισμός. Ναι, ρε, ΠΑΟΚ Πολύχνης, χαμός γίνεται. Δεν έχει σχέση. Ποιο απαλουσία ανταγωνισμός. Δεν έχει σχέση. Και μάμα θέλω να πάω να βγάλω τέτοιο γιατί δεν με βγάλω. Όχι, όχι. Όχι, στα ιατρικά κόπηκε. Κάτσε ρε, στα ιατρικά κόπηκε. Όχι, στα απλά είμαστε πάρα πολλά άτομα και ο προπονητής δεν μπορούσε. Να βγάλει όλου δελτίο. Να βγάλει όλου δελτίο και να μπορεί να. Και εσύ ξεχώριζε γιατί οι μαλάκε οι άλλοι είχαν δελτίο ενώ εσύ ήσουν ο μόνο που δεν είχε δελτίο. Ναι, αυτό είναι. Τέλειος. Τι είναι, έτσι το... Καλό, καλό. Καλό, καλό. Καλό, καλό. Ορίστε. Έχουμε μεγάλο... Ναι, και στον ΠΑΟΚ έχει ανταγωνισμό. Γιατί δεν πας και στον ΠΑΟΚ, ούτε σου άλλους ούτε εκεί θα σε βγάλουν δελτίο. Θα πεις τουλάχιστον πήγα στον ΠΑΟΚ και τα λοιπά. Παρακολουθώ, προπονήσεις. Άμα βγάλεις κανένα χιλιάρικο σε κανέναν που είναι εκεί στα payroll του Σαββίδη, μπορεί να σε προτείνουν για να κάνεις κανένα δελτίο και εκεί και τα λοιπά. Λοιπόν, έλα εδώ τώρα να μιλήσουμε λίγο σοβαρά για την εντεκάδα του ΠΑΟΚ. Ένας ΠΑΟΚ... Περίμενε λίγο, ζητάει κόσμος έλεος με μπάκα να μιλήσει κόσμος. Ναι. Είναι και λογικό. Λαϊκό δικαστήριο είναι και μετά μιλάει και ο Γρηγόρης. Και πάρε στο πραγματικό ΠΑΟΚ. Ποιος θέλει να μιλήσει για τον ΠΑΟΚ? Το, το Ηρακλάκι χίλια μπράβο με συγκίνησε. Ποιος μην μιλάς για ΠΑΟΚ? Με συγκίνησε γιατί είδα επιτέλους μετά από πολλά πολλά χρόνια άνθρωπο με ρηγμένο φούτερ δεμένο περασμένο δόλα Ιταλία. Ηρακλειδία στάσουν, αρε φίλε, τι θάσουν. Μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, έλα. Αύριο ΠΑΟΚ παίζει εκεί σε εκείνη την κολοχώρα. Ναι, ναι. Α, να πω... Να πω μόνο κάτι, πρόκειται. Αύριο και το My Time, ο Μάκης το ξέρει καλά και το My Time και ο Βασίλης ο Χατζινάκος, ο οποίος διατείνεται να υπερασπιστήσει στην πόλη 33-33-33 και εκδιώχθηκε αυτό, 10 η ώρα εδώ θα έχουμε την προσπάθεια του Ηρακλή για να μπει σε ομίλους του Champions League στο μπάσκετ. Ζωντανά είναι, θα το δούμε εδώ πέρα. Μαριέ, Μαριέ. Θα γεμίσει το μαγαζί κόσμο, δεν θα έχει ο Μπάρμαν τα... 7, 7 είναι ο Ηρακλής, 7, 7. Όχι 10. 7. Στην Κύπρο παίζουμε. Ναι. Με κεραυνό Λάρνακας. Λοιπόν, σε παραδέχομαι. Υπάρχει, υπάρχει κάτσα για μπάλα λίγο. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο να ξεκινήσει ο Σφιντεύσκι, να παίξει ο Τζιόλης με τον Ζίβκοβιτς, να μείνει ο Πέλκας έξω και να παίξει με δύο χαφ και πέντε πίσω. Και υπάρχει πιθανότητα να παίξει ο Ζίβκοβιτς, ο Πέλκας και ο Τζιόλης τριάδα. Τι θα προτίμαγες από αυτά τα δύο και γιατί? Σε αυτό το παιχνίδι το εκτός έδρας ακούω. Το Τζιόλης center four. Ο Τζόλης center four. Ναι, ναι, Ζίβκοβιτς, Πέλκας και Τζόλης. Κατά τα άλλα, όπως με την Μπενφίκα. Ναι. Κρέσπο δεξιά. Και γιατί δεν βάζεις τον Πέλκας center four να παίξεις με τον Τζόλης στα φτερά και τον Ζίβκοβιτς που έχουν τριπλίτσα. Ο ένας καλύτερη βέβαια από τον άλλον. Το γιατί το γιατί ο Πέλκας είναι να την πάρει και να τελειώσει. Δεν μπορεί να τριπλάρει, γιατί να χάσεις δύο διεισδύσεις. Ερώτηση. Γιατί ο Πέλκας κρατάει πιο πολύ πίσω, γυρνάει πιο πολύ. Άρα πίσω. Άρα ο Πέλκας μπορεί να γίνει τρίτο χαφ και να έχει λιγότερα μέτρα. Πολύ ωραία απάντηση. Γίνεται τρίτο χαφ. Πολύ ωραία ποδοσφαιρική απάντηση. Και, και ο Τζόλης θεωρώ ότι έχει πιο πολύ το σωματότυπο για να παίξει center four. Πιο δυνατό παιδί, πιο, δυνατός, πιο γερά πιο πόδια. Αθλητικός. Πιο τσαμπουκάκο, πιο αλήτη, πιο τσόκλανο. Πιο σκυλομούρη, ναι, ναι, ναι. Ωραία. Πολύ ωραία τοποθέτηση γιατί μου μέτρησε και το αμυντικό κομμάτι. Εκεί που ο Ζίβκοβιτς δεν θα έρθει και δεν θα έρθει ο Τζόλης, όπως θα έρθει ο Πέλκας να γίνει τρίτος. Και στο επόμενο... Να απαντήσει την ερώτηση, γιατί ο ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο δεν είναι κέρδισο. Ναι. Γιατί είχαν το μυαλό στην Κράσνονταρ. Ναι. Δεν ήταν θέμα ποιότητος, δεν ήταν θέμα σεντερφόρ, δεν ήταν θέμα χαφ που δεν κόβουν κτλ. Όχι, τον Ατρόμητο δεν χρειάζεται όλα αυτά για να τον κερδίσει. Αν είχαν το μυαλό τους θα τον κέρδισαν. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Αλλά ήταν το μυαλό στο Champions League. Λίγο τον υποτιμάς. Είναι, τον υπατιμάς έως πολύ. Εντάξει, όχι, έχει δεν λέω ποιότητα ότι είναι. Έφαγε δύο γκολ στην πρώτη αγωνιστική και έπεσε στα μάτια του, ρε. Ναι, εντάξει. Δύο, από Βόλο έχασε. Εκεί έπεσε με το Ρισβάνι, με τα Μετραχοπέδιλα, εντάξει. Εντάξει, ναι. Υπήρχε ένα μυστικό στο μάτς.
η απουσία του στόπερ, του ατρομήτου, του αργού, που λέγεται Ρισβάνης. Χτύπησαν εκεί με τον Γκάλο τον... Ο Γκάλο σαν τρίτο στόπερ, χτύπησε και έκλεισε πολύ καλά χαμηλά. Το Τζόλι. Το Τζόλι, ο οποίος θα βρήκε σκούρα. Ο Τζόλις άμα έβλεπε Ρισβάνη και μπέναλτι θα έπαιρνε και πάρτι. Τρίπλες θα έκανε και σουτ θα έκανε και θα προλάβαινε πολλές καταστάσεις. Και η απουσία του Ρισβάνη ήταν ευεργετική για τον Ατρόμητο, πιθανολογώ εγώ. Και εγώ το Ρισβάνη ήθελα. Το είπα την Παρασκευή στο ΑΡΤ πριν το μάτς. Με Στάθη Σταθόπουλο προπονητή, ο οποίος έδωσε δίκιο. Λέει καλά τα λέει ο Κωστάκης. Όπως όταν έπαιζε ο Τζιόλις στον ΠΑΟΚ. Ναι. Οι αντίπαλοι χαιρότανε. Λέγανε άμα παίζει ο Τζιόλις. Ναι. Παιδιά, λίγο στα γρήγορα, είναι και η ιδέα του Βασίλερα και δικιά μου. Λίγο πάμε. Να δούμε λίγο τι συλλόγους έχουμε εδώ, τι οπαδούς. Ποιοι είναι ΠΑΟΚ. Πάμε εδώ. ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ. Ένα το παλικάρι, δύο. Τρεις. Σάββα δεν μετράς, του μαγαζιού είσαι. Γιατί δεν μετράει, ρε Πούστη, επειδή είναι μπάρμαν. Γιατί εργάζεται, ρε φίλε. Και τι κάνει, άλλοι. Εργαζόμενος εδώ είναι. Λέμε που έχουν έρθει στο μαγαζί για τη φάση αυτή. Πότο, ο Σάββα στο παιδί το εκτιμώ, το σέβομαι. Άρα, γκόμενα, άμα πιάσει μια από τη δουλειά μου που είσαι, δεν θα ήταν γκόμενά σου. Δεν θα ήταν γκόμενά σου. Ο συνειρμός σου είναι φουρναρέικο. Τι φουρναρέικο. Έφαγε τη χιλόπιτα από την κοπέλα. Περίμενε, όχι. Άρα, γιατί το βάζει έτσι. Σε σκλήρια, αυτοκίνητα, σπίτια. Τι σπίτια. Εσύ έχει την αστική ευγένεια. Κάτσε, να τελειώσουμε λίγο με αυτό. Όχι, θέλει και ο Βασίλη να κάνει ένα γκάλο. Όχι, τρεις παοξίδες. Έτσι. Πιστεύω αν ήμασταν γλυφάδα, πιο πολλού θα είχε. Συνεχίζουμε. Πώ είναι Άρης. Κάτσε λίγο, Δημήτρη, να βλέπουμε. Άρης, κλαδιά τα χέρια. Άρης. Βασίλης και Τσέλσι σε σφάξανε χθες. Αλυταράδες. Ωραία. Γιατί Ηρακλής. Το σφάξανε. Το σφάξανε. Γιατί το σφάξανε. Ηρακλής. Σήκωσε για εσύ χέρι, σήκωσε αγόρι μου. Και εγώ. Ρε εσύ σλύπνω την Ηρακλειδέα, είσαι. Τι θα είσαι, ρε φίλε. Τι θα είσαι. Ωραία. Παναθηναϊκός. Δύο κλαίω, ο Σιμώες Παναθηναϊκός. Ολυμπιακός. Μη φοβάστε ρε, άφοβα Ολυμπιακός. Σιγά μη φοβηθούνε. Ωραία. ΑΕΚ. ΑΕΚ εσύ. Εσύ δεν μπορούσε να ταυτίσουμε ΑΕΚ. Ναι, απίστευτο. Απίστευτα Ανατολικός. Ανατολική Θεσσαλονίκη. Αντιλαμβάνομαι ότι η κατάσταση είναι λίγο περίπλοκη να πούμε. Βέβαια, δεν είναι έτσι. Μας φέρατε σε μαγαζί My Time. Ποιο δεν έλεγα τέτοια ρε εγώ. Δεν έρχεται όλη η καλαμαριά στο λαϊκό δικαστήριο του My Time. Περίμενε, δεν σήκωσε χέρι σε τίποτα από όλα αυτά ο Μπάκης. Το My Time είναι το μόνο μαγαζί που έχει τέτοιο αλτρουισμό να πούμε και τέτοια. Μπράβο. Ελλάδα, κάτι συμπαθείς, δεν μπορεί ρε φίλε, κάτι συμπαθείς. Πολύ ωραία. Εντάξει. Ωραία. Άρης, ναι. Α, είναι και αυτός Αριανό. Ο τριπλοσάγωνος. Βασίλη, θες να πεις δυο λόγια για Αγγλία λίγο. Θέλεις. Ή για Άρη, τι θέλεις. Έλα λίγο μπροστά. Βασίλη, ένα πάρα πολύ καλό παιδί μα. Τον ξέρω από πολύ πιτσιρικά, μας ακολουθεί παντού. Άρης και Τσέλσι. Λίγο να φαίνεται, γιατί φαίνεται η κολόνα τώρα. Βασίλη, έλα λίγο εδώ. Έλα εδώ, παλικάρι μου. Τσέλσι και Άρης είναι. Καλησπέρα. Τσέλσι και Άρης, ναι. Παίξατε Τσέλσι Άρης. Παίξαμε το 70, ναι. Ναι, στον δρόμο προς την κατάκτηση στο Καραϊσκάκης τελικώς. Με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Το πήρε η Chelsea, ναι. Το 70, το πήρε η Chelsea. Το 70, ναι. Στο Κυπελούχον το 1970, ναι. Το 71. Το 71. Το 71. Το 71. Πρώτο μάτς 1-1, το δεύτερο 1-0. Ο αστικός μύθος θέλει τους μισούς παίκτες της Chelsea να γυρίζουν ξημερώματα στο ξενοδοχείο πιωμένοι από τα μπαρ του Πειραιά. Πάμε. Ιστορία που την έμαθα κι εγώ για τον... Ναι, ακούγεται καλά. Άντελο Σπυρίδωνα. Παιδιά, λίγο πιο... Φούρναρη, σε βάσου μιλάει, δεν είναι Σταυρούπολη εδώ, σε βάσου λίγο μιλάει το παιδί. Ναι. Και φυσικά την ιστορία για τον Άγγελο Σπυρίδωνα, έτσι, που την άκουσα από σένα. Ναι, ναι, ναι. Τον Πίτερ Όσγκου, το μεγάλο σέντερφορ της Τσέλσι ακριβώς. Και δεν πήγε αλλά ο Πίτερ Όσγκου τον έπιανε τον ποπό. Του είπε έλα στο Λονδίνο. Και στείλε τον πατέρα μου στο Λονδίνο. Και ο Σπυρίδωνας δεν πήγε. Πήγε ο πατέρας μου. Δήλωσε κρυωμένος, τι δήλωσε. Τραυματίας. Κοίταξα να δεις, η Τσέλσι αυτή τη στιγμή. Πώς το λέγανε τον Φορ. Πίτερ Όσγκουτ. Θεός χωρέστον, τεράστιο φόρο. Πέθανε ο Όσγκουτ. Ναι, χρόνια έχει. Ναι. Πέθανε ο Όσγκουτ. Ναι, ναι. Μεγάλο εννιάρι. Έχει χρόνια που πέθανε, ναι. Κοίταξε, η Τσέλσι είναι σε μια μεταβατική περίοδο. Κάνει μια καινούρια αρχή με ένα καινούριο προπονητή. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Νομίζω ότι αυτή τη χρονιά η Τσέλσι θα κάνει πρωταθλητισμό, αλλά δεν θα το πάρει το πρωτάθλημα. Μου θυμίζει πολύ τη χρονιά την 3-4. Το Καντέ τέταρτο. Και να λέω στον Τυρακόπουλο τι παιχνιδάρα κάνει ο Καντέ. Και στην αντεπίθεση από το κόρνερ να πάει να πέσει ο Μανέ πάνω στο στόπερ και όχι στον Καντέ που πρέπει να μαζέψει τα σκουπίδια. Πώς. Ανάμεσα σε Βέμερ και Ζιρού το βάζει.
Καλή ερώτηση. Εγώ το καλή ποδοσφαιρική ερώτηση. Εγώ το Ζιρού προσωπικά δεν το θεωρώ καν ποδοσφαιριστή. Το θεωρώ ντροπή να παίζει στην Αγγλία ο Ζιρού. Άποψή μου. Ντροπή να παίζει στην Αγγλία ο Ζιρού. Ναι. Δηλαδή η Γαλλία του 18 ήταν η μοναδική ομάδα που πήρε Μουντιάλ χωρίς center for. Χωρίς να έχει center for. Χωρίς να έχει center for. Σαν τον Άρη ένα πράγμα. Ο Άρης διαχρονικά δεν είχε center for. Θα πάμε και στον Άρη, θα τα πούμε. Ναι. Λοιπόν. Είναι αλήθεια. Ο Άρης, τερματοφύλακες πάντα καλούς, Κατσιαούνι, Πατσιαρά, Καρκαμάνια, ανέκαθεν. Σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ, έτσι. Σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος πάντα είχε πολύ καλούς σεντερφόρ. Κωστίκο, Δημόπουλο, ακόμα και στις χρονιές που δεν ήταν καλός, μεγούμενο, ας πούμε. Το 85, αν ο Κωστίκος φορούσε φανέλα Ερακλή, το πρωτάθλημα ήταν δικό μου. Πιστεύω και το 80 στην ομάδα του Άρη. Ο Ιησούς Χριστός να φόραγε σέντερ φορ στον Ηρακλή, το πρωτάθλημα δεν ήταν δικό σου. Από αυτά που μου λένε παλιότεροι, γιατί εγώ δεν τα άσυσα. Το πρωτάθλημα δεν ήταν δικό σου, γιατί σου και τρίπιος εσύ. Την ομάδα, στην ομάδα του 80 του Άρη, το μεγάλο πλήγμα ήταν ο σέντερ φορ. Δεν υπήρχε σέντερ φορ. Το ίδιο και στην ομάδα του 93-94. Δεν είχε σέντερ φορ. Το 93-94. Λότζαρ είχε, ο οποίο δεν ήταν σέντερ φορ. Το ίδιο παθαίνει ο Άρης τώρα και σε αυτή την ομάδα που έχει αυτή την τριετία. Δηλαδή, ξεκινήσαμε από πρόπερση και λέγαμε ότι χτίξαμε μια ομάδα καλά δομημένη, με δύο εξτρέμοι που ήταν πολύ καλοί για να παίζουν για την πάρτι τους, βέβαια, και ο Ματέο και ο Γκαρσία, αλλά δεν είχε σενιάρι. Και ο Ματέο. Ο Ματέο και ο Γκάμα και ο Λάρσον. Λοιπόν, ναι. Και δεν είχε σενιάρι, είχε στο Γιουνές. Και λέγαμε πέρυσι, χρειαζόμαστε ένα center four για να κάνει η ομάδα το βήμα παραπάνω. Και δώσαμε 550 για να μπορούμε να σκοράρουμε. Και πήραμε τον Ιντέγε. Λαθασμένη επιλογή. Ναι. Το ίδιο βλέπω να παθαίνουμε και φέτος. Εγώ κρατάω πολύ τις επιφυλάξεις μου με τον Λόπες. Νομίζω ότι δεν ήταν η πρώτη επιλογή της ομάδας. Ο Λόπες θέλαν μάλλον το είναι εκνευριστικός και... που βγαίνει να συμμετάσχει. Βγαίνει, αργεί το παιχνίδι γιατί είναι ανέκρηκτος. Πάντου δώσει μία μπάσα, δεν μπορεί να βάλει πλάτη. Κοίταξε, χαλάει, έτσι όπως παίζει. Να έχτιζε επιθέσεις, πρόσεξέ με, που λέει συμμετέχει κτλ. Να πω. Η δουλειά του center for είναι να σκοράρει πρωτίστως. Αν μπορεί και είναι και στο υπόλοιπο παιχνίδι να συμμετέχει, βέβαια. Η δουλειά του center for είναι να σκοράρει όμως. Αυτό ακριβώς. Αυτές τις μαλακίες τις άκουγα και πέρυσι με τον Ιντέγε. Βοηθάει. 550 δεν δώσαμε για να βοηθάει. Βοηθάει στην ανάπτυξη του. Τι να το κάνω. Και ο Διαμαντόπουλος με 80 το ίδιο πράγμα έκανε. Άμα του δώσει την μπάλα, να την κοντρολάρει, του φεύγει το κοντρόλ. Τι συμμετέχει. Ακριβώς. Τι συμμετέχει. Εγώ έδωσα 550 πέρυσι για να μου πάρει και δύο μάτσο Ιντέγε μόνο του με την προσωπικότητά του. Όταν πήρε ο Άριστον Ιντέγε. Με λέω Αλέφαντο, τη βάψατε στη Θεσσαλονίκη. Λέω γιατί δεν είναι, σκόρερε πρώτο. Γιατί ο Άρης παίζει ένα τελείως διαφορετικό ποδόσφαιρο από αυτό που έπαιζε ο Ολυμπιακός. Εγώ προσωπικά θεωρώ πισωγύρισμα την επιλογή Μάτζιου. Μου θυμίζει άλλες εποχές. Το θεωρώ συνωμοταξία στενέ παράσχο. Χωρίς να θέλω να τον προσβάλλω δηλαδή τον άνθρωπο. Είναι ο διάλογος του τενέ και του παράσχου. Θεωρώ ότι δεν είναι για μια ομάδα που έχει στόχους ο Μάτζιος. Το θεωρώ πισωγύρισμα, το θεωρώ άλλες εποχές και νομίζω ότι. Ούτε ο Ένιγκ έπρεπε να φύγει φέτος, ούτε ο Παντελίδης πέρυσι, ούτε ο Ερέρα πρόπερσι. Και κάποια στιγμή. Και κάποια στιγμή στον Άρη πρέπει να μείνει ένας προπονητής να δουλέψει. Ο τελευταίος προπονητής που έβγαλε δύο σεζόν στον Άρη ήταν ο Φυρός το 96. Το 94 μέχρι το 93-96. 93-94 και το 95. Ναι, τώρα εντάξει, για Β' τώρα εθνική, εντάξει, ναι. Πρέπει να μείνει ένας προπονητής και να στηριχθεί. Θα φύγει νύχτα ο Μάτζιος, στο λέω. Εγώ όμως προτίθεμαι με τον Καρυπίδη να το στηρίξω, γιατί ο Καρυπίδης, παρότι διαφωνώ με πολλά που έχει κάνει, έχει βάλει λεφτά από την τσέπη του. Και δεν είναι πολλοί παράγοντες του άλλου που έχουν βάλει λεφτά από την τσέπη τους. Τώρα, όσον αφορά λίγο το. Τον έχει τον Άρη σε μια υπόλοιψη, πολύ καλή. Φεύγουν οι παίχτες πληρωμένοι. Αυτά μπορεί να τα θεωρούν. Δεν είναι δεδομένα αυτά. Στον Άρη έχουμε δει και έχουμε δει, έτσι. Να μην κατεβαίνουν παίχτες, να μην βγαίνουν δελτία. Έχουμε δει και έχουμε δει. Αν τον είχε τον Καρυπίδη μπροστά σου, τι θα τον έλεγε για το Μάτζιο. Τώρα, άμα σε έβλεπε. Είναι προσωπική επιλογή. Θεωρώ ότι δεν είχε άλλη επιλογή τώρα. Σοβαρός προπονητή, αυτή τη στιγμή σοβαρό προπονητή ξένο δεν μπορεί να βρει. Δεν μπορεί να βρει. Έπρεπε κάποιον να φέρει. Ούτε το Δέλα ήθελα εγώ. Θα σου πω και κάτι, γιατί εγώ τη λέω τη γνώμη και δεν φοβάμαι. Συμφωνώ με αυτό που λες. Ότι είναι και παιδί για θελήματα ο Μάτζιος. Τώρα μίλαμε. Τα θελήματα. Είναι λοιπόν. Παιδί. Αλλά μόνο ένα τελευταίο θέλω να πω για τον Άρη, λίγο όσον αφορά την τακτική. Επειδή τώρα φεύγει ο Φετφατζίδης, έρχεται ο Ματέο, έτσι. Ο Άρης χρειάζεται ένα παίχτη ακόμα σε αυτή τη γραμμή. Γιατί ο Ματσίνη δεν σου κάνει. Όχι. Ο Ματσίνη είναι λίγο soft. Δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Δεν είναι center for, δεν είναι extreme. Είναι ο Σεμπά του Άρη. Extreme Αργεντίνος, δεν τριπλάρει κόνο. Ο Ματσίνη είναι ντροπή. Θέλει να παίχτηκε ο Άρης οπωσδήποτε, γιατί 4-3-3 με 3 half καθαρά
πιο λειτουργικό είναι όταν παίζει ο Σάγκετς, όπως έπαιξε με τη Σάλκια. Αρκεί βέβαια, αν το κάνει αυτό, να πάρει ένα δεξί-μπακ που να μπορεί να παίρνει όλη την πλευρά. Γιατί ο Ρόζ δεν είναι δεξί-μπακ. Όχι, και ταλαιπωρείται. Ταλαιπωρείται στα πολλά μέρη. Ναι. Πόσο ετών είσαι? 25. Μπασκετικός δεν είσαι? Είμαι και μπασκετικός, ναι. Θέλω να σου πω και το εξής. Λίγοι Αριανοί νεαροί. Εγώ θεωρώ. Μάλλον λίγοι Αριανοί στην ηλικία μου, όχι νεαροί. Για ποδόσφαιρο δεν μιλάνε έτσι ωραία και με τεκμηριωμένες και ωραίες απόψεις. Δεν ξέρω τι. Οι 45, 50 Αριανοί από μπάλα είναι μυρωδιά. Οι πιτσιρικάδες. Ναι, αυτό σε ρώτησα πόσο χρόνο είναι. Ξέρεις τι, μπορεί να άλλη κουλτούρα γιατί γενιά... είναι και το ευρωπαϊκό ποδοσφαίρο και το μυαλό του έχει ανοίξει, έχει αποσουρωπημεροποιηθεί, αποπαδοποιηθεί, είναι σε μια άλλη κουλτούρα. Θα σου πω το εξής, η δικιά μου γενιά μπορεί να έζησε, ρε παιδί μου, πολύ κακές στιγμές με β' εθνικές, με αυτή την τετραετία που ήταν εθνική. Αλλά πρόσεξε, είδε μπάλα τουλάχιστον μια πενταετία. Από το 82 μέχρι το 2005 ο Άρης ήταν εντελώς ανυπόλυτος ποδοσφαιρικά, αν εξαιρέσει δύο-τρει χρονιά. Κινούταν στη μετριότητα. Εμείς τουλάχιστον είδαμε, ρε παιδί μου, και ένα καλό ποδόσφαιρο αυτή την πενταετία με την ομάδα, ξέρω εγώ, με τον Κόκε, με τον. Είδαμε, ρε παιδί μου, έτσι και ένα καλό ποδόσφαιρο. Είδαμε και τον Άρη να πρωταγωνιστεί, να βγαίνει στην Ευρώπη. Βέβαια. Δηλαδή, τώρα τι να πει ένας... Τι να πει ένας τώρα που μεγάλωσε. Είχε μια ταυτότητα. Είχε μια ταυτότητα. Εγώ θεωρώ. Εγώ δεν θεωρώ ότι ήταν φέτος ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Άρη κακός. Εγώ δεν πιστεύω ότι ήταν κακός. Πιστεύω ότι ο Άρης πήρε παίχτες εκεί που πονούσε, άσχετα αν θα του βγούνε. Ενώ πέρυσι δεν έκανε καλό σχεδιασμό ο Άρης. Δεν πήρε αριστερό μπακ, δεν πήρε καφ. Δεν του βγαίνουν ακόμα ο Γκανέα Αμέα και ο Ντάρκοβιτς. Εγώ νομίζω ότι ο Γκανέα θα βγει. Εγώ στο λέω. Αλλά ο Ντάρκοβιτς. Ο Ντάρκοβιτς είναι λίγο αργός. Είναι λίγο αργός. Είναι λίγο αργός. Τι? Πόσες θέσεις καλύπτει? Γιατί? Τι θέσεις καλύπτει? Τον αριστερό μπακ εννοείς? Ναι, σωστό. Σωστό. Λοιπόν, πάμε break. Δηλαδή ένα είναι το break. Ο Άρης έχει τετράδα στην άμυνα. Ναι. Πολύ καλό Σάγκητς, πολύ καλό Ρόουζ. Ναι. Μέτριο έως κακό Ντάρκοβιτς, πολύ κακό. Δηλαδή, στον Κανέα, ένας προπονητής αντίπαλος σε γαμάει από εκεί. Σωστά. Λοιπόν, πάμε αποτελέσματα δημοσκόπησης και μετά σε ένα σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι. Λοιπόν, οφείλει να δώσει ο ΠΑΟΚ Μερτικό σε Μελισανίδη σε περίπτωση εισόδου στους ομίλους του Τσουλού. Όχι, λέει το 65%, ναι, λέει το 35%. Μάντζιος ή Τερζής καταλληλότερος για προπονητή στον Άρη. Τερζής 66%, Μάντζιος 34%. Ποιον θεωρείται καταλληλότερο παοξί για μαρμίτα φέτος? Φούρναρη 46%, πιο ψηλά και από τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές. Κανέναν 26% από όλους. Γιώργος Μέλιας 20%, Σιώπης 8%. Ποια η αιτία της γκέλας του ΠΑΟΚ με Ατρόμητο? Το μυαλό στην Κράσνονταρ 48%. Προβληματικό το 3-4 του Φερέιρα στο ελληνικό πρωτάθλημα 25%. Έπαρση αφέλεια Φερέιρα με τη χρησιμοποίηση πολλών νέων παικτών 17%. Πολύ καλός ο Ατρόμητος 11%. Και τέλος, πρέπει να ζητήσει συγγνώμη ο Ραπτόπουλος σε Φούναρη που τον αποκάλεσε αμαία. Ναι, ήταν βαρύς χαρακτηρισμός 65%. Όχι, είναι στα πλαίσια του ραπτοπουλιακού χιούμορ, λέει το 35%. Ψηφίζετε μαρμίτα παύλα sports.gr. Ποστάρουμε τη δημοσκόπηση στο chat και στο YouTube και στο Twitch για να μπείτε απευθείας να ψηφίσετε, να σας κάνουμε τη ζωή σας ευκολότερη. Πάμε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε σε 5 με 7 λεπτάκια. Φύγαμε. Στο ψητοπολείο Ματζάρης κάθε μέρα τρως και γουστάρεις. Επιμονή μου βάσεως όλα τα σάντουιτς μόνο 2 ευρώ και στο σαλόνι και στο delivery. Η Τρίτη και η Πέμπτη είναι οι μέρες της χαράς, καθώς με μια μερίδα παίρνεις δώρο άλλη μία της επιλογής σου. Η Δευτέρα και η Παρασκευή είναι μαγικές, καθώς ένα ολόκληρο κοτόπουλο σουβλάκι και μια μερίδα της επιλογής σου τα τρως μόνο με 10 ευρώ. Τρως φουλάρεις γιατί υπάρχει στη Σταυρούπολη ο Ματζάρης. Για τους φίλους κρεατοφάγους βρίσκεται καθημερινά κοκορέτσι, κοντοσούβλι, χοιρινό, προβατίνα, γύρω μοσχαρίσιο και κοτόπουλο, μπιφτέκι, πανσέτα και όλα αυτά όλα στα κάρβουνα. Και νόστιμα και φθηνά και γρήγορα. Ματζάρης, τρως και γουστάρεις. Εμείς δεν πουλάμε φθηνά. Απλά εσείς μάθατε να αγοράζετε ακριβά. Ματζάρης. Τηλέφωνο παραγγελιών 231 4
048-600 ή στο www.ματζαρισούβλες.gr στην Ωραιοκάστρο 130 στη Σταυρούπολη. Ματζάρις, τρως, φουλάρις και γουστάρις. Η Βορέν ήρθε στη Θεσσαλονίκη για να μας εξυπηρετήσει με το φθηνότερο και ποιοτικότερο τρόπο. Με ένα στόλο αυτοκινήτων για όλες τις περιστάσεις. Στη Βορέντ νοικιάζεις από 900 μέχρι 3.000 κυβικά. Από αυτοκίνητα πόλης, Hyundai, αυτόματα μίκρα, Nissan Juke, μέχρι τα Murata υψηλών απαιτήσεων και επιδόσεων. Είμαστε μια καινούργια εταιρεία ενοικιάσεων.